πλήξουν το κρίμα. Τι θέλουν οι Αμερικανοί επιτέλους από την περιοχή πέρα από το να πλήξουν τη Ρωσία. Κάτι δεν τρώνε το κρίμα μέσα. Πέρα από το να πλήξουν αυτήν την χώρα. Και δεν με ενδιαφέρει αν έχουν δίκιο ή άδικο και έχουν δίκιο ή άδικο. Η Ουκρανία, φίλες και φίλοι, είναι πρώτη στην Ευρώπη σε καλλιεργήσιμη γη. Πρώτη στον κόσμο σε εξαγωγές ηλιάνθρου και λιελαίου. Δεύτερη στον κόσμο σε παραγωγή κρυθαριού. Τέταρτη σε εξαγωγές κρυθαριού. Τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός και τέταρτη καλαμποκιού. Τέταρτο μεγαλύτερος παραγωγός πατάτας. Πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός σίκανης. Πέμπτη θέση στην παραγωγή μελιού. Όγδοη στον κόσμο σε εξαγωγές ταριού. Έκτη στον κόσμο σε παραγωγή αφρών κοτόπουλου. Δέκατη έκτη παγκοσμίως σε εξαγωγές τυριών. Πρώτη πανευρωπαϊκά σε αμμονία. Τρίτη πανευρωπαϊκά σε ατομικούς αντιδραστήρες και παραγωγή ενέργειας. Τέταρτη σε αξία φυσικών πόρων, φυσικό αέριο. Πρώτη σε Ευρώπη σε βελτιωμένα κοιτάσματα ουρανίου. Πρώτη σε Ευρώπη και παγκοσμίως δέκατη στα κοιτάσματα τιτανίου. Δεύτερη στα μαγκανίου. Δεύτερη στο σιδήρο. Δεύτερη στα κοιτάσματα μολύβδου. Δεύτερη, τρίτη στο σιδηρευτό αέριο. Ε, τι θέλουν οι Αμερικανοί. Αυτά θέλουν, κύριοι συνάδελφοι. Αυτά θέλουν, καταλάβετε το. Αφήστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα παραμύθια που τάξετε τους Έλληνες. Καμία χώρα δεν κάνει πόλεμο μεγάλη χώρα, αν δεν έχει αφορμή το κέρδος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα. Είναι και έβδομη στα αποθέματα λιγνίτη που τώρα κάποιοι θυμήθηκαν να τα ανοίξουμε. Το έλεγα στον Πρωθυπουργό. Μην κλείσεις λιγνίτες. Ποιο είναι λοιπόν το χρυσό μαροδέρας για τους Αμερικανούς ή στην περιοχή? Όλες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές. Αυτή είναι. Και θέλετε να συμμετέχετε εσείς σε ένα πόλεμο των Αμερικανών που θέλουν να ληστέψουν οι μεν Αμερικανοί και οι μεν Ρώσοι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Και να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί πολύ απλά εξαρτώμεθα ενεργειακά από αυτούς. Και το αντίτιμο θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Όχι εσείς. Ούτε εμείς. Θα το πληρώσουν οι Έλληνες φτωχοί άνθρωποι που θα έχουν να κάψουν τον καυστήρα τους. Να κάψουν το φυσικό τους αέριο. Καταλάβετε το. Κύριε Διαβηλή, και δεν είναι μόνο αυτό. Βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και έχετε έναν Έλληνα πρωθυπουργό. Το κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος κλείνει τους λιγνίτες, δεν θέλει εξορίξεις και λατρεύει τα φουρφουράκια, τα θερμογεννήτρια. Τραλαλό, τραλαλά. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός σας. Και επίσης, πάει να επιβάλλει κυρώσεις και επιβάλλει κυρώσεις και στέλνει και όπλα εναντίον μιας χώρας που το 40% του φυσικού αερίου της χώρας έρχεται από εκεί. Είναι σαν τον ναρκωμανή, ο οποίος θέλει να επιβάλλει κυρώσεις να σκοτώσει τον προμηθευτή του. Αντί να κοιτάξει να απεξαρτηθεί, πάει να σκοτώσει τον προμηθευτή του και να πεθάνει και ο ίδιος. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας. Σας δολοφονεί καθημερινά οικονομικά και το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και το είπα, ο ΜΑ δίπλα μου ήταν. Ότι από εδώ και πέρα αυτό που θα συμβεί στην Ελλάδα, η πείνα, η φτώχεια, η ενεργειακή φτώχεια, η εξάρτηση, έχει ονοματεπώνυμο. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία. Δεν το είπα τυχαία. Γιατί επί 2,5 χρόνια το παρακαλάω, που το λέω με στη Βουλή, πάμε να κάνουμε σχέδιο επάρκειας αυτάρκειας εγγραφών. Πήγαινε αρχές του 20, είχα πει πήγαινε να πάρει φυσικό αέριο. 20 δολάρια το βαρέλι τα παιδιά. 20 δολάρια και πάει 130, 150 παιδιά. 8 φορές επάνω. Αν αγοράζαμε ένα δις πετρέλαιο, προαγορά, που μπορούσαμε να το κάνουμε. Σταματούσαμε να τρέχουμε το εσουρού με χρήμα. Μαζί με όλες τις ανεξάρτητες αρχές για ένα χρόνο. 600 εκατομμύρια περίπου. 600 εκατομμύρια είναι. Τους ταΐζω, τους ποτίζω. Για να μου κάνουν τι. Τα χοντροκάτω στις καρέκλες τους. Και υπάρχουν για άλλα λεφτά που να βρούμε. Όχι από το στόμα του ελληνικού λαού, όχι την μπουκιά του μικρού φτωχού Έλληνα. Αλλά από τους πρετοριανούς τους. Από τους κυλαράδες που διορίζουν. Και να παίρνουν 6 και 7 χιλιάρικα το μήνα σε ανεξάρτητες αρχές. Και να κάτω και να τεμπελιάσουν. Αυτούς ναι.